Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Καλόπιστα, όπως κάνουμε συνήθως εμείς οι δύο, μήπως μπορέσουμε και συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα με ρωτήσατε αν σας θεωρώ πράκτορες των Τούρκων. Όχι, είναι η απάντηση. Δεν θεωρώ πράκτορα των Τούρκων κανέναν συνάδελφό μου στο Κοινοβούλιο και κανέναν πολιτικό μου αντίπαλο. Ακούστε όμως πώς έγινε η συζήτηση. Ο συνάδελφός σας και δικός μου εν το Κοινοβουλίο, κύριος Σπύριτζης, στην προσπάθειά του να συνδέσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τις ενδεχόμενες κατά αυτόν υποκλοπές, είπε αυτό πιστεύει όλος ο κόσμος. Και θεώρησε το αυτό πιστεύει όλος ο κόσμος επαρκή απόδειξη για το ότι είναι πραγματικότητα. Και του απήντησα και όλος ο κόσμος πιστεύει ότι ο Τσίπρας είναι πράκτορας των Τούρκων. Σημαίνει ότι αυτό είναι απόδειξη. Είναι τόσο απλό. Τη διάκριση πιστεύω ότι καταλαβαίνετε. Εάν δηλαδή στον πολιτικό μας διάλογο εισάγουμε ως τεκμήριο απόδειξης το τι λέει ο κόσμος, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ως προς το τοξικό κλίμα το οποίο αναφέρατε, το τοξικό κλίμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο τοξικός καθ' ολοκληρία δυστυχώς. Απόδειξη. Κλείσατε εσείς ένας ευπρεπής άνθρωπος στην ομιλία σας λέγοντας «Η κυβέρνηση πρέπει να πέσει». Η κυβέρνηση, κύριε Τσακαλώτη, είναι εκλεγμένη κυβέρνηση με τετραετή θητεία. Το πότε θα λήξει η θητεία της το ορίζει το Σύνταγμα. Και ποια κυβέρνηση θα ακολουθήσει, το ακολουθεί ο ελληνικός λαός και όχι εσείς. Το ότι δεν αρέσει σε εσάς αυτή η κυβέρνηση δεν σημαίνει καθόλου ότι η κυβέρνηση πρέπει να πέσει ή ότι πάσχει από κάποιο έλλειμμα πολιτικής νομιμοποίησης. Τρίτον. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, γιατί δεν είναι εδώ η κυρία Φωτίου σήμερα? Η κυρία Φωτίου ήταν στην κυβέρνηση σας υπεύθυνη για τα ΑΜΕΑ. Σήμερα εσείς που ήρθατε ως επικεφαλής των 53 και η κυρία Φωτίου είναι ίσεκ των 53 και η οποία χθες είπε ενώπιον του ελληνικού λαού, αν κάνω λάθος κομματικά, συγχωρείτε με, δεν είμαι τόσο ειδικός. Είπε ενώπιον του ελληνικού λαού, είναι στα πρακτικά τη Βουλή στην Κάμερα παντού, ο κύριος Πάνας, ήταν παρόν, να σας το πει. Ότι ο λόγος που οι ολιγάρχες, τα μεγάλα συμφέροντα, χτυπούν την κυβέρνηση με τα σκάνδαλα, είναι γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι από τη μοιρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Γιατί δεν ήρθε σήμερα να εξηγήσει τη θέση, γιατί την κρύψατε? Στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση τη προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ, λείπει η αρμόδια υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΑΜΕΑ. Προφανώς άνωθεν εντολή. Κύριε Τσακαλώτε, κρύψτε την, μη φαίνεται η πραγματικότητα. Δόξα τω Θεώ, από κοινοβούλιο ξέρουμε. Βέβαια, προσπαθήσατε να τη σώσετε, αλλά δεν μπορέσατε, γιατί και εσείς περίπου το ίδιο είπατε. Είπατε τελικά ότι η μοιρασιά δεν ευχαρίστησε κάποιους και αυτοί οι κάποιοι σας χτυπάνε. Άρα, γκρόσο μότο, το ίδιο είπατε και εσείς, όπως και η κυρία Φωτίου. Και το τοξικό κλίμα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Τσακαλώτε, για να το τελειώσουμε. Όταν μιλάτε για κρίση δημοκρατίας εσείς, ο ευρεπής Τσακαλώτος, μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να πάρετε το λόγο να μου πείτε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας που έχει η Ελλάδα σήμερα? Ποια είναι? Δεν λειτουργούν οι θεσμοί? Το κοινοβούλιο? Πάσχει η κυβέρνηση κάποιο έλλειμμα πολιτικής νομιμοποίησεως? Δεν είμαστε νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση? Ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Αν μου πείτε ότι η κρίση δημοκρατίας είναι η λίστα υποκλοπών που δημοσίευσε ο κύριος Βαξεβάνης, τότε υιοθετείτε το τι λέει το καφενείο. Γιατί απόδειξη μέχρι σήμερα περί συνδέσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις λίστες που δημοσιεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Βαξεβάνης, ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί. Και όχι μόνο δεν έχει παρουσιαστεί αυτό, αλλά γίνεται κάτι ακόμα χειρότερο. Και θα σου πω τώρα και λίγο προσωπικού, αφού μιλάτε για τοξικότητα. Βγήκε ο κύριος Ματζουράνης και είπε ότι δεν υπάρχουν, λέει, αποδεικτικά στοιχεία και ότι είναι αδύνατο να ανακτηθούν, αλλά υπάρχουν, λέει, 2-3 που είναι πρόθυμοι να καταθέσουν εάν πάρουν το χαρακτηρισμό του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα ότι τέτοιου είδους προτάσεις και χαρακτηρισμούς δίνει ένας δικηγόρος, έστω και ένας δικηγόρος του κ. Βαξεβάνη και του ΣΥΡΙΖΑ. Πίστευα ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος την απόφαση του ποιος θα γίνει μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος ή όχι τον έχουν ακόμα εισαγγελικές αρχές. Εκτός αν ο κ. Βαξεβάνη και ο κ. Ματζουράνη έχουν γίνει κάτι σε εθνικούς εισαγγελείς. Οφείλω να σας ρωτήσω και το εξής τώρα, κύριε Τσακαλώτη. Δεν μου λέτε. Εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίσατε εδώ και βάλατε 10 κάλπες και στείλατε 10 πολιτικούς αντιπάλους στο ειδικό δικαστήριο, μάλλον στην Προκαταρχική Επιτροπή και μετά στη δικαιοσύνη. Δεν μας πήγατε ειδικό δικαστήριο για να τελειώσουμε γρήγορα. Με βάση τότε τους 3, στη συνέχεια 2,
κουκουλοφόρους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Μάθατε ποτέ ότι και οι 10 αθωωθήκαμε? Το ξέρετε? Ξέρετε ότι ο τελευταίος και ο μόνος τον οποίο είχε ασκηθεί δίωξη ο Ανδρέας Λοβέρδος αθωώθηκε με πανογυρικό ομόφωνο βούλευμα 10-0. Ότι δεν υπήρχε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο για αυτό για τα οποία μας κατηγορούσαν οι κουκουλοφόροι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ζητήσατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ να φύγει η κουκούλα τους τώρα? Τώρα που απεδείχθη ότι λέγανε ψέματα. Και ότι δεν υπήρχε το παραμικρό στοιχείο για κανένα από εμάς τους 10. Εσείς ζητήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ που είστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Ζητήσατε να έρθει η κουκούλα τους για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μας κατηγορήσαν ψεύτικα. Όχι μόνο δεν το ζητήσατε. Όχι μόνο εξακολουθεί να μας κατηγορείτε για την Οβάρτης, ενώ έχουμε αθωωθεί πανηγυρικά και οι 10 με διάφορες ειρωνίες, τα διευκρίνησα και άλλα, απλώς για να κάνετε φασαρία στα social media. Αλλά ακούστε και το ακόμα χειρότερο τώρα, κύριε Τσακαλώτη. Πάτε να στήσετε τον Οβάρτης νούμερο 2. Αφού οι πρώτοι κουκουλοφόροι μάρτυρες τη γλίτωσαν, πουλάτε στους 2-3 που λέει ο Ματζουράνης, θα τη γλιτώσετε κι εσείς. Ελάτε εκεί να πείτε ψέματα. Αυτό εσείς δεν το λέτε τοξικό που κάνετε? Τι το λέτε, ευπρεπές? Το λέτε δημοκρατικό? Το λέτε πολιτισμένο δημοκρατικό διάλογο? Ή το λέτε λάσπη, συκοφαντία, ψέμα και συνωμοσία για άλλη μια φορά? Γιατί εγώ λέω το δεύτερο. Και να το κλείσω. Θέλω να είμαι ειλικρινής για να ξέρετε το ύφος μου και να μην μου κάνετε συνεχώς παρατηρήσεις. Εγώ θαυμάζω τον Γκάντι πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να τον μιμηθώ, δεν είμαι Γκάντι. Εμένα το ύφος μου πάντα προσαρμόζεται στο ύφος του πολιτικού μου αντιπάλου. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει την τοξικότητα και τη λάσπη και τη συκοφαντία, μην περιμένετε να σας αντιμετωπίσω με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Αυτό ξεχάστε το. Εάν θέλετε εσείς να κάνετε χτυπήματα, θα είστε έτοιμοι και να δέχεστε χτυπήματα. Εγώ προτιμώ πράγματι να έχουμε πολιτισμένο διάλογο με επιχειρήματα. Το προτιμώ πραγματικά. Σε αυτή την περίπτωση, ούτε κρίση δημοκρατίας υπάρχει, όπως είπατε, αλλά μια νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Ούτε καμιά κυβέρνηση να πέσει, αλλά θα δουν οι εκλογές όσο ορίζει το Σύνταγμα και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ούτε θα υιοθετεί το κόμμα σας τη λάσπη του Βαξεβάνη ή του οποιοδήποτε άλλο, επειδή έτσι πιστεύει ο κόσμος, όπως είπε ο κύριος Σπίριτζης. Για να μην θυμηθώ και να κλείσω το τελευταίο με τον κύριο Σπίριτζη, είναι το δεύτερο ημιχρόνο του κύριου Σπίριτζη αυτό. Που ήμουνα σε μια άλλη εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες και έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κρύβει. Μα μην Νέα Δημοκρατία, ο Θεοδωρικάκος ονομαστικά. Κρύβει τη λίστα με αυτού που πηγαίνανε και βιάζανε αυτό το 10χρονο κορίτσι στον Κολονό, γιατί πρόκειται περί στελεχών τη Νέα Δημοκρατία που ήθελε να τα κρύψει ο Θεοδωρικάκος. Αυτά έλεγε στον αέρα και στι ανακοινώσει του. Και όταν βγήκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των 12, απεσύρθηκαν τα tweet του κυρίου Σπίριτζη και όλοι οι χειδεότητε στο διαδίκτυο, που τα θυμάστε φαντάζομαι όλοι. Νούδιου παιδοβιαστές. Άρα λοιπόν, όταν μιλάτε εσείς για τοξικότητα, που στη τοξικότητα προσωποιημένη σε κόμμα, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός προς εμένα. Τώρα, αν θέλετε να μην υπάρχει τοξικότητα, θα αποσύρετε από η κρίση ως δημοκρατία και τα υπόλοιπα που είπατε και θα κάνουμε πολιτισμένο δημοκρατικό διάλογο, όπως θα κάνω σε λίγο, που θα μιλήσω με τον πληθωρισμό, που θα μιλήσω με το καλάθι του νοικοκυριού. Και για να σας δώσω και λίγο, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί τα πολλά θα πω μετά. Έτσι, λίγο άσκηση να ασχοληθεί και εσείς ως οικονομολόγος και να το να δω λίγο ένα νούμερο που έχω ζητήσει, αν μου έχει έρθει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να το πω ειδικά σε εσάς κύριε Τσακαλώτε. Λοιπόν, ακούστε κάτι, επειδή ανησυχείτε για την οικονομία και την επιχειρήση και την ανθεκτικότητα. Μας είπατε για την ανθεκτικότητα, πρέπει να μας μπει και πρόστιμο αν δεν τη λέμε. Υπουργός Τσακαλώτος, Πρωθυπουργός Τσίπρας. 2015, ανάπτυξη, μείον 0,2. 2016, μείον 0,5. 2017, συν 1,1. 2018, συν 1,7. Και 2019, στο κόσμο μισό-μισό, γιατί θα ήταν 6 μήνες ή 6 μήνες εμείς, 1,9. Αν αφρίστε τα 5 χρόνια, να σας χαρίσω και όλο το 19, αν αθροίσετε τα 5 χρόνια που ήσταν υπουργός εσείς, ο ένας χρόνος το 22 σας ρίχνουμε double score. Αφήστε λοιπόν τους ειδικούς που τα έχουν καταφέρει στην ανάπτυξη double score σε ένα χρόνο από όσο εσείς σε 5, να ανησυχούν καλύτερα και να ξέρουν καλύτερα
για το πώς αντέχουν επιχειρήσεις, πώς προσελκύονται επενδύσεις, πώς πέφτει η ανεργία και μην ανησυχείτε καθόλου την ανθεκτικότητά τους. Ένα απλό Google Search να κάνετε στο γεμί, θα βλέπατε ότι και το 2022 είναι εξαιρετικά περισσότερες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν και που ανοίγουν από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν. Άρα όχι μόνο αντέχουν οι επιχειρήσεις, αυξάνονται και πληθύνονται σε μια οικονομία που το 2022 και έτσι αγαλώνται, από ό,τι φαίνεται, μπορούμε πια να το πούμε, τα στοιχεία μέχρι τον Νοέμβριο το έχουν ήδη πιστοποιήσει. Πετυχαίνει φέτος, κύριε Τσακαλώτε, και αν θέλετε να περάσετε ένα μάθημα και πώς γίνεται. Ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Μόνο φέτος έχουμε περισσότερες επενδύσεις από όλη σας τη θητεία. Δεύτερον, ρεκόρ εξαγωγών. Μόνο φέτος έχουμε περισσότερες εξαγωγές από όλη σας τη θητεία. Τρίτον, ρεκόρ τουριστικών εισφράξεων. Η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα έχει περισσότερες τουριστικές εισπράξεις από το 2019. Αφήστε λοιπόν εμάς να ανησυχούμε, γιατί τη δουλειά όπως απαιτήθηκε στην πράξη δεν την ξέρετε και πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, μήπως θέλετε να δώσω πρώτα στον κύριο Μπουκόρο να απαντήσετε και στους δύο γι' αυτό. Όχι, όχι. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Δεν τα άκουσα όλα γιατί φώναζε λίγο ο κύριος Γεωργιάδης. Είμαι σίγουρος ότι άλλοι τον ακούνε καλύτερα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι να μην έχει άγχος ότι θεωρεί κάποιος ότι πάντα μιλάει με επιχειρήματα και δεν έχει τοξική αντιμετώπιση. Αυτό το άγχος να σας φύγει. Είπατε, κύριε Γεωργιάδη, ότι αν πάρουμε το 15, 16, 17, 18, 19 και το συγκρίνουμε με ένα χρόνο μετά, θα κάνουμε double score. Αν το κάνουμε όμως αντίθετα και πάρουμε 15, 17, 18 και 19, και το συγκρίνουμε με το 13 και το 14, όχι double score, όχι triple score, όχι quadruple score, pentuple score θα υπάρχουν. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, δεν άρχισε η οικονομική ιστορία του τόπου του 2015. Η οικονομική ιστορία, η πρόσφατη, άρχισε το 2009 και 10 που φαλυρίσατε τη χώρα, συνέχισε με πτώση του εισοδήματος 26%, άρα μην μου κάνετε μαθήματα για να συγκρίνουμε ανάπτυξη. Η δικιά σας κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρεοκόπησε τη χώρα και μαζί με το ΠΑΣΟΚ στα πρώτα δύο μνημόνια μειώσατε το εισόδημα του ελληνικού λαού 25%, η μεγαλύτερη μείωση που έχει δει χώρα μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε καιρό ειρήνη. Υπάρχει κρίση δημοκρατίας? Όχι, δεν υπάρχει, αν αυτό που νομίζετε ότι είναι η δημοκρατία είναι ότι ψηφίζουμε σε εκλογές, περνάνε 4 χρόνια και μετά ξαναψηφίζουμε. Μόνο που κανένας πολιτικός επιστήμονας δεν θεωρεί ότι αυτό είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα πολύ πιο πλούσιο πράγμα και στηρίζεται σε πολλά, πολύ περισσότερα πράγματα. Όταν το δικαστικό σώμα κυνηγάει κατεργάριδες που μαρτυρούν και όχι, τους μαρτυριάριδες μάλλον, που μαρτυρούν και όχι τους κατεργάριδες που κάνουν το αρχικό παράπτωμα, υπάρχει μια κρίση το πώς αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη αυτά τα σοβαρά. Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας λέει θα κάνω άπλετο φως, θα ρίξω άπλετο φως και δεν μας λέει τίποτα και στείνεται επιτροπές των επιτροπών για να μην μάθει ο ελληνικός λαός τίποτα και έρχεται μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει δεν γίνεται ουσιαστική έρευνα, τότε υπάρχει κρίση της δημοκρατίας. Όταν παρακολουθούνται αρχηγοί της αντιπολίτευσης και δεν ξέρουμε γιατί και πώς και ποιος έδωσε άδεια και γιατί δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, τότε υπάρχει κρίση στη δημοκρατία. Γιατί για μας η δημοκρατία δεν είναι ένας διαγωνισμός ανάμεσα σε ολιγαρχίες που θα ψηφίζουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Για μας η δημοκρατία είναι πολύ πλούσιο πράγμα. Είναι πλούσιο και στο δικό σας το Υπουργείο που δεν κάνετε διαβούλευση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή αν είναι η ευθύνη του κ. Σκυλακάκη να μας το πείτε. Και αυτό είναι θέμα
δημοκρατίας. Είναι θέμα δημοκρατίας όταν σε νομοσχέδια για το περιβάλλον αφαιρείται την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει λόγο. Είναι θέμα δημοκρατίας όταν στην τοπική αυτοδιοίκηση ψηφίζουμε την απλή αναλογική, δεν το αφήνεται ούτε μια φορά να δουλέψει και όλα περνούν μέσα από επιτροπές. Ή κάποιος με 42% μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς συνενέσεις, χωρίς συζητήσεις. Γι' αυτό σας λέω, προσέξτε, γιατί η κρίση δημοκρατία συνήθως χτυπάει και αυτοί που δεν είχαν τα μάτια τους ανοιχτά και τα αυτιά τους ανοιχτά και αφήσαν να περάσουν πράγματα που κερδίσανε κάποιοι άλλοι μετά. Η κρίση της δημοκρατίας δεν είναι μόνο απειλή για μας, είναι απειλή και για σας και για τους δικούς σας βουλευτές. Γιατί μπορεί σε μια κοινωνία με τεράστιες ανισότητες, που η οικονομική πραγματικότητα δεν έχει καμιά σχέση με αυτή που περιγράφεται, πάτε σε οποιαδήποτε λαϊκή να δείτε αν συνδυάζονται αυτά που μόλις είπατε για την οικονομία και τα τεράστια επιτέγματά της για το πώς το αισθάνεται ο ελληνικός λαός. Πολύ συχνά στην ιστορία του 20ου αιώνα και μετά, η λύση ήρθανε στρατηγή με άσπρα άλογα. Και αν όλοι μαζί δεν θωρακίσουμε τη δημοκρατία και αν όλοι μαζί δεν υποστηρίξουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και την αίσθηση ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα μου και κάποιος άλλος κάνει κατευθείαν αναθέσεις και περνάμε ένα πτωχευτικό ή κάτι για τα κόκκινα δάνεια και ένας βουλευτής μπορεί να κερδίσει από αυτό, τότε υπάρχει κρίση της δημοκρατίας και επηρεάζει ο πώς σκέφτεται ο κόσμος, την ελπίδα που έχει αυτός ο κόσμος, τη δυνατότητα της πολιτικής να βελτιώσει τη ζωή αυτού του κόσμου. Άρα έχουμε μεγάλη κρίση. Και σας λέω, είναι κρίση ολωνών μας. Και πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Και με αυτά που κάνετε και με τον τρόπο που τα υποστηρίζετε, δημιουργείτε σε όλο και περισσότερο κόσμο την εντύπωση ότι η πολιτική είναι το πρόβλημα και όχι τη λύση. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Μόνο σας παρακαλώ, όσο μπορείτε πιο σύντομος. Έχετε αφήσει μια κυρία να περιμένει, το επισημαίνω. Σας είπα, κύριε Υπουργέ, αν μιλήσουμε καλόπιστα στο τέλος θα συνεννοηθούμε. Κρατάω τη φράση σας, κρίση δημοκρατίας είναι να κλείνεις τα μάτια σου και αφήνουν πράγματα να περνούν. Τη φράση του κυρίου Παύλου Πολάκη, πρέπει να κλείσουμε ένα-δύο πολιτικού μας αντιπάλους στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές, που είπε στο συνέδριό σας, κάτι πολιτική επιτροπή, τι είχατε, την ακούσατε, κύριε Τσακαλώτε? Και αν την ακούσατε, αν έχετε το θάρρος, πάρτε το λόγο μετά και πείτε μου εσείς τι κάνατε όταν ένας συνάδελφός σας είπε σε κομματικό σας όργανο πρέπει να κλείσουμε ένα-δύο αντιπάλους μας στη φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές. Και αν δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό και εμένα με ψάχνατε 4,5 χρόνια μέχρι να θωθώ και το Λοβέρδο 5, δεν έχετε και εσείς ευθύνη που το δεχτήκατε και το αφήσατε να γίνει? Δεν είστε μέρος αυτής της απειλής της δημοκρατίας από το ίδιο μας γλίτωσε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου του 2019. Εγώ περιμένω εδώ αν θα πάρει το λόγο να καταδικάσει αυτή τη φράση του Πολάκη, αφού έχει ευθύνη όπως τα βλέπει και δεν αντιδρά. Αλλά να πιστέψω και δύο πράγματα ακόμα. Είστε πολύ πονηρός. Σας μιλάω για την ανάπτυξη και την οικονομία και τι είπατε, 13-14 μείωση 25% κτλ. Μπα! Για ξαναδείτε τα στοιχεία σας τώρα με ένα Google να κάνουμε δεύτερο ημίχρονο. 13-14, κύριε Τσακαλώτε, ήταν η μείωση 25% ή 10-11-12. Α, να πάμε λίγο στο πρώτο μνημόνιο, λοιπόν, όταν έγινε πράγματι μείωση του 25%. Στο πρώτο μνημόνιο 10-11-12 έγινε η μείωση 25%. Για πείτε μου λίγο, κύριε Τσακαλώτε, να σας πω μερικά ονόματα εγώ και να συνοηθούμε. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, την ξέρετε? Ήταν υπουργός υγείας την περίοδο. Δεν μου λέτε, Γιάννης Ραγκούσης, σας λέει τίποτα? Ήταν γραμματέας Πασόκ, συνέχεια υπουργός εσωτερικών. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Θεοδόρα Τζάκλη, Θάνος Μωραϊτης. Η μισή κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είναι στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Με συγχωρείτε,
αν ευθύνονται περισσότερο αυτοί που δεν ήταν στην εξουσία τότε, όπως εμείς. Δεν ευθύνονται αυτοί που κυβερνούσαν τότε, δηλαδή εσείς. Εσείς με άλλο όνομα, οι συνάδελφοί σας. Όλη η κυβέρνηση του Γιώμα Ανδρέου, ο πυρήνας της, είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον κύριο Κοτσακά, από την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Μωραΐτη, όλους. Με συγχωρείτε, η κυρία Λούκα Κατσέλη, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο ήταν η κυρία Λούκα Κατσέλη. Πού είναι η κυρία Λούκα Κατσέλη, δεν το ΣΥΡΙΖΑ? Θα με τρελάνετε. Δηλαδή έχω εγώ ευθύνη που επί Λούκας Κατσέλη έπεσε το ΑΕΠ 25% και δεν έχει Λούκα Κατσέλη που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ πολύ έξυπνα το πήγατε 13-14 για να κρύψετε ποια πραγματικότητα, κύριε Τσακαλώτε. Ποια πραγματικότητα πήγατε να κρύψετε? Από το 9 δεν υπήρχε μείωση του ΑΕΠ, κάνετε λάθος, πήγε ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν υπήρχε μείωση το 9, το 10 έγινε μείωση. Πάμε λοιπόν τώρα, τα νούμερα τα θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουν βουλευτής εδώ, τα θυμάμαι. Ακούστε αυτή, κύριε Τσακαλώτε. Πάλι είπατε τη μισή αλήθεια. Για το 14 η Ελλάδα, έστω και αμυδρά, πέρασε σε ανάπτυξη. Αμυδρά για το 6 θα έχουμε φέτος. Αλλά πάντως το 14 η Ελλάδα πέρασε σε ανάπτυξη, κύριε Τσακαλώτε. Και μάθα βγήκε στις αγορές και με αρκετά χαμηλά επιτόκια. Και αυτό δεν το είπατε. Και αυτό το ξεχάσατε. Γιατί κάνατε? Αφήσατε το 10, 11, 12, 13 που σας συνέφερε, που ήταν όλοι δικοί σας προηγουμένως, και κρύψατε το γεγονός ότι λίγο πριν ρίξετε την κυβέρνηση Σαμαρά μαζί με τη Χρυσή Αυγή εδώ πέρα μέσα, η ελληνική οικονομία είχε στρίψει ήδη σε ανάπτυξη. Αν δεν είχε έρθει ο Βαρουφάκης, και εσείς αν θυμάμαι καλά ήσταν και εσύ υπουργός αναπληρωτής του, κάτι ήσταν εκεί, αν θυμάμαι καλά μάθαμε, είμαι δίκαιος, κάπου το Μάρτιο μήνα του 15 ο κύριος Τσίπρας αφαίρεσε την αρμοδιότητα του μνημονίου από τον Βαρουφάκη, την έδωσε σε εσάς. Γιατί στο Βαρουφάκη δεν είχαν εμπιστοσύνη ξένοι, τους έγραφαν μετακίνητα, δεν ξέρω τι έκανε, άλλη τοξικότητα αυτή. Το προσπερνάω. Αλλά δεν μας είπατε πώς κατορθώσατε και παραλάβατε την Ελλάδα το 14-1% και την πήγατε κατευθείαν στο μείον 0,5-0,8. Γιατί γι' αυτό σας κατηγορώ. Ότι προσπαθείτε με ωραίο ύφος, σπουδασμένος άνθρωπος είστε, ευγενής άνθρωπος είστε, καλής καταγωγής άνθρωπος είστε. Εγώ πρέπει να το ξεκαθαρίσω με τη Βουλή. Τον παππού σας, τον Θρασίβουλο, Τσακαλώτο, τον αείμνηστο στρατηγό, τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι. Τον θεωρώ μεγάλο ήρωα του ελληνικού έθνους, νικητής των Δεκεμβριανών, ο βασικός άνθρωπος χάρη στον οποίο σώθηκε από τον κομμουνισμό. Και θα τον τιμώ για πάντα γι' αυτό. Το δε δίτομο έργο του 40 χρόνια στρατιώτης, το έχω διαβάσει 15 φορές στη ζωή μου, το στείνω σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους το διαβάσετε. Μεγάλο πράγμα να είσαι εγγονός του Θρασίβουλου Τσακαλώτου, και το λέω ειλικρινά. Έρχομαι ακόμα καλύτερα. Έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Είστε από καλή οικογένεια και αυτή σας η καλή αστική ευγένεια σας δίνει κάτι να κερδίζετε. Όμως δεν φερθήκατε τίμια, γιατί όπως σας είπα, και αποκρίσατε το γεγονός ότι τη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ έγινε με τους δικούς σας ανθρώπους, που είναι τώρα συνάδελφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι το 14 Ελλάδα έχει περάσει ανάπτυξη, την οποία εσείς σταματήσατε με τις χαζομάρες του 2015. Κλείνοντας. Κύριε Τσακαλώτη, όλα όσα είπατε για τις ενστάσεις σας για το πώς κυβερνούμε την Ελλάδα, με συγχωρείτε, δεν είναι κρίση δημοκρατίας. Κάνετε λάθος. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε με τον εκλογικό μας νόμο στους Δήμους, να διαφωνείτε με το πώς περνάμε τα νομοσχέδια, να διαφωνείτε με ό,τι θέλετε. Δικαίωμά σας είναι δημοκρατία έχουν. Το αν το κάνουμε σωστά ή λάθος, δεν το αποφασίσετε εσείς. Θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό, που είναι ο ελληνικός λαός. Πότε? Στις εκλογές. Και επειδή με προκαλέσατε να πάω σε μια λαϊκή, δεν είστε μάλλον μεγάλος όπως εγώ, συχνός στα μόνα στον social media, γιατί θα είχατε δει ότι έχω πάει σε περίπου 30 λαϊκές ήδη. Αλλά θα κάνω κάτι ακόμα καλύτερο. Τώρα και αν θέλετε πάμε μαζί. Αύριο, όχι αύριο, 17 Νοεμβρίου, είμαι αύριο. Μεθαύριο. Τη Δευτέρα, διάλεξα μέρα. Πάμε οι δυο μας σε μια λαϊκή με κάμερα. Με όλα τα κανάλια. Περπατήσουμε δυο μας σε μια λαϊκή. Εγώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Γεωργιάς μου 6% συν και ο Τσακαλώτος του 0,8. Και να πάει τώρα 0,8 τσακαλώτο με το 6% στη λαϊκή. Θα το κάνουμε, εγώ σας προκαλώ. Με την κάμερα ανοιχτή και όλα τα κανάλια και την αυγή μαζί να γράφει. Να δείτε τι πραγματικά λέει ο κόσμος. Ακούστε λοιπόν, κύριε Τσακαλώτη. Επειδή εγώ γυρνάω και στις λαϊκές και στα σούπερ μάρκετ και στα μαγαζιά, δόξα τω Θεώ, δεν είμαι και τόσο του Σαλονιού. Έχω κουβαλήσει βιβλία στη ζωή μου, έχω πουλήσει βιβλία στη ζωή μου, έχω στήσει πάγκους. Εσείς είσαστε τυχερός. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα που φτάσει στη ζωή σας. Γι' αυτό δεν σας κατηγορώ. Ήταν η μοίρα. Εγώ το έχω κάνει όλα. Πάμε μαζί σε μια λαϊκή. Να το δούμε τι λέει ο κόμος αλήθεια. Και κλείνω. Το δίνω μόνο για. Κλείστε. Κλείνω αμέσως. Το δίνω μόνο για. Έτσι.
και θα το εξηγήσω μετά στην ομιλία μου. Σας δίνω μόνο δύο πίνακες, είναι πολύ περισσότεροι, δύο πρόλαβα να μου τις ετοιμάσω, να τις τυπώσω, με τις εκατοντάδες, περίπου 186 προϊόντα πόσα είναι, που έχουν μειωθεί σε σύνολο 800 στο καλά του νοικοκυριού από εβδομάδα σε εβδομάδα. Όσοι εσείς με κατηγορείτε για σοου, όσο με κατηγορείτε για το ύφος μου, όσο με κατηγορείτε και όσα με κατηγορείτε, με αυτό το ύφος και με αυτό το σοου, εγώ φέρνω 20% μείωση στο καλά του νοικοκυριού από εβδομάδα σε εβδομάδα. Για να δω λοιπόν εσείς πώς καλύτερα θα τα καταφέρνατε, αφού είστε τόσο ικανοί. Τα δίνω για τον κύριο Πάνα. Έχουμε ανοιχτό λογαριασμό. Θα απαντήσω την κυρία σου ομιλία μου. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.